Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Και τώρα να συνδεθούμε με την Ιούλια Βελσαράτου πάλι για να συνεχίσουμε με το απίστευτο διπλωματικό θρίλερ και τη διαφυγή του κατασκόπου της CIA από το Hong Kong, Ιούλια. Ακριβώς πριν να ξεκινήσουμε, Σπύρο, να σου πω και μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Ο Έντουαρντ Σνόουντεν να κατευθύνεται προς τον Ισημερινό, σύμφωνα με πληροφορίες από το Wikileaks. Να πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Κατάφερε να διαφύγει με αεροπλάνο μετά από παραμονή 2 ημερών στο Χονγκ Κονγκ, μπροστά στα μάτια των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών, οι οποίες παραδέχθηκαν ότι αδυνατούν να τον σταματήσουν. Ο 30χρονος Σνόουντεν, ο οποίος ξεσκέπασε το πρόγραμμα παρακολουθήσεων των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών, υποστηρίζεται από τον Julian Assange και το Wikileaks και έχει κάνει αίτημα πολιτικού ασύλου στο Εκουαδόρ. Το αεροπλάνο που τον μετέφερε προσγειώθηκε, όπως βλέπετε και στις εικόνες σας, στη Μόσχα και είναι άγνωστο ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις του. Ο Σνόουντεν δεν βγήκε όπως οι άλλοι επιβάτες από το αεροδρόμιο και σύμφωνα με ορισμένες μαρτυρίες μεταφέρθηκε με διπλωματικό αυτοκίνητο. Φήμες λένε μάλιστα ότι μπορεί να φύγει πάλι αύριο με κατεύθυνση Βενεζουέλα ή Κούβα. Άλλες πληροφορίες λένε ότι θα διανυκτερεύσει στην πρεσβεία της Βενεζουέλα στη Μόσχα προτού φύγει το πρωί για την Αβάνα με τελικό προορισμό το Καρά. Η προσωρινή διαμονή πάντως του Σνόουντεν στη Μόσχα δημιουργεί τριχμού στη σχέση ΗΠΑ-Ρωσίας με εκπρόσωπο της Αμερικανικής Γερουσίας να κατηγορεί τον Πούτιν ότι γνώριζε το σχέδιο διαφυγής. Μοιάζει... Καλύτερο και από αμερικανικό σενάριο ταινίας. Μοιάζει με ταινία κατασκοπίας. Και μας είπε στις τελευταίες πληροφορίες ότι αυτός ο άνθρωπος τώρα πηγαίνει στον... Βρίσκεται καθοδόν προς το Εκουαδόρ. Είναι οι πληροφορίες που διαρρέουν μέσω του Wikileaks. Μάλιστα. Τώρα...